ο Σκαλκότας βέβαια, που έχει γράψει και τους χορούς, έτσι, πάντα επηρεασμένος από την ελληνική μουσική. Και βέβαια στο συγκεκριμένο τόπο που θα παίξουμε, το τέταρτο μέρος λέγεται Χωριάτικες Χορευτικές Σκηνές. Είναι εμπνευσμένο προφανώς από κάποια βιώματά του ή δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά σίγουρα φαίνεται το στοιχείο αυτό το χορευτικό ή το παραδοσιακό, έστω και αν η γραφή του είναι δύσκολη. Βέβαια, ώρα, βέβαια. Ακούγοντας τον Σκαλκότα θα διαπιστώσετε ότι η μουσική γλώσσα, η αρμονία όπως λέμε εμείς η μουσική, είναι πολύ ιδιαίτερη. Αυτό σημαίνει γιατί ο Σκαλκότας είναι μαθητής των μεγάλων δασκάλων της δεύτερης, της λεγόμενης σχολής της Βιέννης, η οποία έψαξε να βρει μια έκφραση χρησιμοποιώντας με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και τις 12 νότες που αποτελούν τη μουσική. Από το ντο δηλαδή μέχρι το σι, είναι περίπου 12 νότες. Και αυτές με κάποιο τρόπο, γι' αυτό θα ακούσετε και πάρα πολλές διαφωνίες στο έργο. Δεν είναι ότι εμείς παίζουμε λάθος. Είναι απλά ότι είναι η γραφή τέτοια. Ακόμα να ακούσετε και τους χορούς, έχουν πάρα πολλά στοιχεία της αποκαλούμενης εντός εισαγωγικών διαφωνίας. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Και όσον αφορά το Ραβέλ, εντάξει, τι να πει κάποιος για το λεγόμενο μάγο της ενορχήστρωσης. Είναι ο συνθέτης που έχει γράψει τον Πολερό. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό έργο, πάλι την προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμοι συμφωνεί. Λέγεται ο τάφος του Κουπρέμ, Le Tombe du Couperin, το οποίο είναι πραγματικά είναι μια γλώσσα που συνεχίζει, ίσως θα λέγαμε, τον Ιμπρεσιονισμό και εισάγει αυτό το διάστημα του Μεσοπολέμου με πολύ περίεργες αρμονίες. Θα δείτε ότι και η χρήση των οργάνων στη συναυλία έχει πάρα πολύ ήχους που δεν άπτονται της πραγματικής ζωής, τα λεγόμενα φλαουτάντι. Αν, ίσως θα μπορούσαμε να δείξουμε αν δεν έχετε αντίρρηση. Ναι, το οργάνι... Άλλωστε ο Ραβέλ... Αυτή η ήχη απόκοσμη, η οποία έρχονται από μακριά, να μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ναι, χρησιμοποιεί έτσι ωραίες τεχνικές και είναι άλλωστε ο συνεχιστής του Ιμπρεσιονισμού. Μετά τον Ντεμπεσί συνέχισε να ζει βέβαια αυτός ο Ραβέλ και το εξέλιξε πολύ. Έχει γράψει το Ράργα και το Βάλς, ας πούμε, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι εμβληματικό συνθέτης. Thank you.
Thank you.
Thank you.